Εκτεθειμένη είναι η ελληνική κυβέρνηση μετά την απόφαση των Αμερικανών να αναζητήσουν εναγωνίως μάλιστα από Ιράν και Βενεζουέλα να αντικαταστήσουν το ρωσικό πετρέλαιο. Οι προσπάθειες των Αμερικανών να επιβάλλουν κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο έχουν οδηγήσει σε απόγνωση το σύνολο των δυτικών χωρών, καθώς αυξήθηκαν υπέρμετρα οι τιμές με αποτέλεσμα το ενεργειακό κόστος να είναι δυσβάσταχτο. Ειδικά χώρες όπως η Ελλάδα που είναι απόλυτα εξαρτώμενες από τις εισαγωγές πετρελαίου δεν έχουν κυριολεκτικά μαντήλι να κλάψουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επί της ουσίας παρακάμπτουν τον Χουάν Γκουαϊδό που οι ίδιες τον έχουν ανακηρύξει σε πρόεδρο της Βενεζουέλας και αποφάσισαν να επιτρέψουν στο Μαδούρο να πουλήσει πετρέλαιο στην Ευρώπη. Στον ίδιο Μαδούρο, τον οποίο δεν αναγνωρίζουν ως νόμιμο πρόεδρο της χώρας. Τα ίδια και χειρότερα συμβαίνουν με την Ελλάδα με το Ιρανικό τάνκερ. Η Ελλάδα ως εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτείων κατέσχεσε Ιρανικό τάνκερ μαζί με το φορτίο του που ήταν Ιρανικό πετρέλαιο, το οποίο μάλιστα παρέδωσε στους Αμερικανούς. Μετά προσποιηθήκαμε πως είχαμε απορίες, μα γιατί το Ιράν συμπεριφέρθηκε έτσι και εν συνεχεία έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και διαραιούν παντού ότι θα επιτρέψουν και στην Τεχεράνη να εξάγει Ιρανικό πετρέλαιο σε όποιον μιλάει δυτική γλώσσα.